Θέλω να πω όμως ότι δεν υπάρχει άλλη παράταση. Mm-hmm. Όσοι και όσες δεν απογραφούν, τότε είναι σίγουρο ότι αυτή η σύνταξη το Οκτώβρη δεν θα την πάρω μέσω, μέσω των τραπεζών, δεν θα πιστωθεί ο λογαριασμός τους δηλαδή, mm-hmm. και θα αναγκαστούν να προσέρχονται στα υποκαταστήματα που αφού πρώτα απογράφονται θα παίρνουν και τη σύνταξη. Αυτοί γιατί δεν απογράφονται, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς τι εκτίμηση κάνετε? Κάποιο κομμάτι από αυτούς φαντάζομαι είναι παράνομοι ενδεχομένως. Οι περισσότεροι όμως δεν μπορεί να είναι 213.000 παράνομοι. Η περσινή απογραφή, με την περσινή απογραφή οδηγηθήκαμε στην διακοπή της σύνταξης 7.500 δικαιούχων. Μάλιστα. Όπου γύρω στις 3.500 έως σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι είχαν πεθάνει και παρατύπως κάποιοι έπαιρναν τη σύνταξή τους μέσω συγγενών και τα λοιπά. Ναι. Ή φίλων ή γνωστών και ναι. τα λοιπά. Και βέβαια διεκδικούνται αυτές οι συντάξεις μία προς μία οι περιπτώσεις. Όσα πήραν λέτε να επιστραφούν στο ταμείο, τα διεκδικείτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλες τις περιπτώσεις μία προς μία. Πόσα τώρα, λεφτά είναι αυτά? Πέρυσι όμως είχαμε ένα μικρό λάθος ή μια μικρή παράληψη. Mm-hmm. Οι κάτοχοι πληρεξουσίων δεν είχαμε βάλει σαν όρο τα πληρεξούσια αυτά πρέπει να είναι νοπά πληρεξούσια. Πληρεξούσια του 12. Φέτος λοιπόν με την εμπειρία που είχαμε από την περσινή απογραφή, ξανακάναμε απογραφή mm-hmm. και έχουμε προβλέψει αυτές τις λεπτομέρειες. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και όλη η κοινωνία και εμείς ακόμα, μέσα στον Οκτώβρη θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Κύριε Σπυρόπουλε, πόσα χρήματα διεκδικεί συνολικά το Ταμείο να το επιστραφούν? Οι 7.500 συντάξεις, η μέση σύνταξη του ΙΚΑ είναι 700 ευρώ. Mm. Οπότε λοιπόν υπολογίστε πόσα είναι. Τα διεκδικούμε μέχρι τελευταίο ευρώ βέβαια. Mm-hmm. Εσείς δεν έχετε κάνει υπολογισμό πόσα είναι? 7.500. Έχουμε κάνει υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί μας είναι σε ετήσια βάση μπορεί να ξεπεράνε και τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση. Α, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό. Είχαμε μια διαρροή δηλαδή, μια αδικαιολόγητη διαλογή πόρων σε μη δικαιούχα πρόσωπα αυτού του επίπεδου. Και να δούμε πόσοι θα βγουν ακόμα από αυτές τις 213.000 που δεν έχουν πάει να απογραφούν. Αυτό είναι ένα. Νομίζω ότι 7-8 Οκτώβρη θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Και βέβαια μέχρι τέλος Οκτώβρη, γιατί σίγουρα κάποιοι θα αμελήσουν και θα απογραφούν στα υποκαταστήματα, μέχρι τέλος Οκτώβρη νομίζω θα είναι ολοκάθαρη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει και αν πράγματι υπάρχει μια νέα δεξαμενή την οποία. Παράτυπα παίρνει τη σύνταξη. Παρανόμως παίρνει τη σύνταξη. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως, κύριε Δικητά. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι όλων των παρανόμων συλλαμβανόντων επιδόματα τυφλότητας, ας πούμε, που είναι και το πιο πρόσφατο και το πιο έτσι, εντυπωσιακό. Ναι. Εκεί έχετε μια συνολική εικόνα. Εκεί συνολική εικόνα να σας πω. Εμείς θα ελέγξουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Γιατί ξέρετε, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, αυτή δίδει τα επιδόματα μέσω των Δήμων. Ναι. Επιδόματα τυφλότητας, ολικής αναπηρίας κτλ. Εμείς τι κάνουμε τώρα, εντελώμεθα από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και ελέγχουμε πάλι mm-hmm. τους δικαιούχους αυτών των επιδομάτων. Ωραία. Κάναμε δύο ελέγχους, έναν στοιχείο και έναν στην Ζάκυνθο. Ναι. Και στο πρόγραμμα είναι να προχωρήσουμε, να ελέγξουμε όλες τις περιοχές, νομούς δηλαδή, που ο μέσος όρος αυτών των δικαιούχων υπερβαίνει κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο. Mm-hmm. Αυτό πράξαμε στη Ζάκυνθο, αυτό πράξαμε στη Γύρω και έπονται και άλλες περιοχές. Και μετά τον έλεγχο. Νομίζω, μετά τον έλεγχο στην Ζάκυνθο τα αποτελέσματα ήταν οδυνηρά. Εντάξει, τι κάνουμε πάνω όμως μετά. 70%. Μετά αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγεία, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και το Υπουργείο Στηρικών, διακόπτει την παροχή αυτών των προνοιακών επιδομάτων και, πάλι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας θα κινήσει τη διαδικασία. Εσείς κύριε Διγητά, έχετε καταλάβει πού γίνονταν η λαμογιά? Πού γίνονταν στις επιτροπές, γίνονταν? Ήταν ο άνθρωπος της ΕΛΟΣ πραγματικά και ήρθε ο κύριος και τον έσωσε? Κάπου πρέπει να γίνονταν η λαμογιά. Νομίζω ότι το σύστημα έπασχε δομικά, δηλαδή αρκούσε στο παλιό καθεστώς μία βεβαίωση διευθυντή
ενός νοσοκομείου για να δοθεί ένα επίδομα ναι. απολύτου αναπηρίας, επίδομα τυφλότητας κλπ. Τώρα αυτό άλλαξε, έτσι δίδονταν, έτσι δόθηκαν τα επιδόματα. Θέλω, εγώ θέλω να, γιατί σας το ρωτάω κύριε Διοικητά, για να βρούμε και τους άλλους κρίκους της αλυσίδας. Εδώ. Δηλαδή ήταν ο διοικητής, ο διευθυντής, όπως λέτε, νοσοκομείου, ήταν η επιτροπή. Να βρούμε και τους άλλους κρίκους. Δεν φταίει μόνο ένας, είναι και οι άλλοι. Κύριε οικονόμου, εγώ σας είπα ποια ήταν η διαδικασία πρώτα. Πιστεύω λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή είχε τρωτά, όπως φαίνεται. Σήμερα πια υπάρχουν τριμελείς επιτροπές γιατρών, δηλαδή εξετάζεται ένας τυφλός που επικαλείται ότι είναι τυφλός. Είναι τρεις οφθαλμίατροι, τρεις γιατροί. Προκειμένου να τον εξετάσουν, βγαίνει ειδικό πρακτικό κτλ. Δηλαδή η νέα διαδικασία είναι πλέον ασφαλής και θεωρώ ότι έχει τη μέγιστη βαθμή φερεγγιότητα. Το μέγιστο βαθμό φερεγγιότητα. Λοιπόν, αυτό πάντως θα πράξουμε τώρα για όλες τις περιοχές της Ελλάδος που παρουσιάζουν αυξημένο μέσο όρο. Σας λέω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα πάμε στην Κρήτη. Α, εγώ μάλιστα. Και εκεί έχει μερικά φαινόμενα, όντως. Εκεί όμως μην τον μεταθέσετε από το Ρέθυμνο στα Χανιά και από τα Χανιά στο Ηράκλειο, αυτόν που φταίει, γιατί μάθαμε ότι ο άλλος που έφταιγε τον πήγατε στον πύργο δυσμενής μετάθεση. Και οι πυργιώτες θα θυγούν οι άνθρωποι. Ναι. Και θα γίνουν και αυτοί οι πυργιώτες. Όχι. όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε το πώς ακριβώς επιβάλλονται πια οι πειθαρχικές ποινές σε γιατρούς του ΕΣΥ είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Νομίζω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα και για την γιατρό στοιχείο και για τον γιατρό στην Ζάκη. Μου λέτε, κύριε Διοικητά, τώρα για να δούμε. Υπουργείου Υγείας. Για να δούμε ένα-δύο πιο κεντρικά θέματα. Χρήματα έχετε στο ΙΚΑ. Για τη συντάξη εννοώ. Και να συμπληρώσω, θα χρειαστείτε μεγαλύτερες πιστώσεις φέτος από τον προϋπολογισμό. Ναι, κύριε Ζήρα, θα σας πω. Μέχρι τώρα. Κάθε μήνα βέβαια αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε τα χρήματα για την παροχή των συντάξεων. Τα καταφέρνουμε όμως. Θα τα καταφέρουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί θεωρώ ότι ένα μεγάλο κατόρθωμα, αν θέλετε, ήταν ότι καταφέραμε μέσα αυτή τη χρονιά να έχουμε έσοδα πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε πέρυσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από παλιές οφειλές. Δηλαδή, τα έσοδα του ΙΚΑ έναντι παλαιών οφειλών θα φτάσουν τώρα δισεκατομμύριο φέτος, μπορεί να το υπερβούνε, ενώ πέρυσι ήταν 500 εκατομμύρια. Το γεγονός αυτό, συν οι εξοικονομίες που κάναμε παντού, μας διαμόρφωσαν ολιγότερες δυσκολίες για να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Όμως, δηλαδή λέτε να τα καταφέρετε μέχρι τα Χριστούγεννα και χωρίς να πάρουμε τη δόση ακόμα. Όμως για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Ζήρα, και φέτος όμως θα αναγκαστούμε στο τέλος του χρόνου να πάρουμε μια προκαταβολή, ένα 12ο τιμόριο από τη χρηματοδότηση του 13, να τη φέρουμε στο 11, κάτι το οποίο, στο 12, κάτι το οποίο το κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, να μην σας πω. Δηλαδή η μόνη υπέρβαση που στοχεύουμε να κάνουμε είναι αυτή. Βέβαια ακόμα είναι ανοιχτά, δηλαδή δεν τα έχουμε διασφαλίσει, μαχόμεθα μήνα με το μήνα.